Τώρα, κυρίες και κύριοι, τις τελευταίες εξελίξεις που είναι πολλαπλές και πολυεπίπεδες θα τις συζητήσουμε ευθύς αμέσως με τον καλεσμένο μας. Κοντά μας μέσω Skype είναι ο βουλευτής Β' Θεσσαλονίκης με τον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και τομεάρχης περιβάλλοντος και ενέργειας, ο κύριος Σωκράτης Φάμελος. Καλησπέρα σας, κύριε Φάμελε. Καλησπέρα, κύριε Πολίτου. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και καλησπέρα στους τηλεθέτες και τηλεθέατες του Eurobal. Καλησπέρα σας, σας ευχαριστώ πολύ. Εκ των προτέρων, να ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας από τον δικό σας τον τομέα, διότι θα ήθελα λίγο την τοποθέτησή σας σχετικά με την χθεσινή εξέλιξη. Μετά από 7 συνεδριάσεις, βγήκε ο Λευκός Καπνός, πανηγυρίζουν κυρίως κυβερνητικά στελέχη, αλλά και σε όλη την Ευρώπη. Θέλω όμως λίγο να μου πείτε κατά πόσο αυτό το πλαφόν που συνεφωνήθη στα 180 ευρώ την μεγαβατόρα θα εφαρμοστεί, με δεδομένο πρώτον ότι θα πάει από τις 15 Φεβρουαρίου του 2023, που σημαίνει θα έχει φύγει ο βαρύς ο χειμώνας, και επίσης να σημειώσουμε ότι τώρα είμαστε στα 110 με 130 ευρώ την μεγαβατόρα. Τα 180 πάλι δεν είναι αρκετά. Είναι πιο κάτω από τα 275 που ήθελε η Γερμανία και η Κομισιόν, αλλά είναι 180 ευρώ. Ναι, έχετε δίκιο σε όλα τα ερωτήματα που έχετε θέσει. Είναι γεγονός ότι αυτή η απόφαση δεν αντιστοιχεί σε τόσες μεγάλες, αν θέλετε, μεγάλους πανηγυρισμούς, ας το πω έτσι. Ναι. Γιατί είναι μια απόφαση η οποία θα εφαρμοστεί, αν εφαρμοστεί, μετά τις 15 Φεβρουαρίου, και έχοντας υπόψη ότι οι κεντρικές ευρωπαϊκές χώρες έχουν γεμάτες τις αποθήκες φυσικού αερίου, ναι, άρα είναι πολύ πιθανό να μην εφαρμοστεί φέτος. Επίσης είναι μια απόφαση η οποία κανείς δεν γνωρίζει ποιο θα είναι το αποτύπωμα, ποιο θα είναι το αποτέλεσμα αυτής της εφαρμογής. Γιατί μπορεί να οδηγήσει απλά στο να μην αγοριστούν κάποιες ποσότητες οι οποίες κοστίζουν πάνω από 180 ευρώ. Αλλά δεν σημαίνει ότι αυτό θα οδηγήσει σε μικρότερη τιμή ενέργειας. Είναι λοιπόν πολύ αργά για πανηγυρισμούς, ιδιαίτερα για τις κυβερνήσεις που έχουν επιτρέψει, και η κυβέρνηση κ. Μητσοτάκη είναι μία από αυτές, την πολύ μεγάλη ακρίβεια στο ρεύμα. Διότι η απόφαση αυτή δεν περιλαμβάνει πουθενά έλεγχο της εσωτερικής αγοράς. Δηλαδή, ποια είναι η εσχροκέρδεια, πόσο πάνω από το κόστος πουλάνε οι ενεργειακές εταιρείες. Αν πράγματι οι ενεργειακές εταιρείες παρήγαγαν ρεύμα το οποίο αντί να πουληθεί, ξέρω εγώ, στα 200 ευρώ τη μεγαβατόρα που κόστιζε, πουλιόταν 400 και 500, τότε το πρόβλημα είναι στην εσωτερική αγορά. Υπάρχει, είναι κατανοητό, ένα πρόβλημα το οποίο έρχεται από έξω. Όμως αυτό ξεκίνησε μετά την εισβολή στην Ουκρανία. Πολύ νωρίτερα όμως στην Ελλάδα είχαμε ήδη εσχροκέρδη και είχαμε ήδη υπερκέρδη. Το παραδείχτη δηλαδή η κυβέρνηση. Από το καλοκαίρι του 2021, μετά και την σταδιακή αποδρομή του κορονοϊού, που αυξήθηκε και η ζήτηση, κύριε Φάμελε, πριν περάσουμε λίγο στο τι κάνει η κυβέρνηση. Τότε εφαρμόστηκε και η ρήτρα. Τότε εφαρμόστηκε η ρήτρα. Τον Αύγουστο του 2021, πολύ πριν τον πόλεμο στην Ουκρανία. Πάντως η απόφαση για το πλαφόν είναι μια απόφαση η οποία δεν ξέρουμε πόσο θα συμβάλλει στο φτηνότερο ρεύμα για τους καταναλωτές. Ναι. Είναι ένα σήμα προς τις αγορές που μπορεί να διαβαστεί από δύο πλευρές, ότι μπορεί η τιμή να φτάσει μέχρι 180 και ότι δεν μπορεί να ξεπεράσει τα 180, αλλά τα αποτελέσματα θα περιμένουμε να τα αξιολογήσουμε, δεν δικαιολογεί τέτοιους πανηγυρισμούς. Είναι όπως το ταγκό που θέλει δύο για να το, χορέψει κανείς, κύριε Φάμελε, διότι εμείς μπορεί να λέμε που είμαστε αγοραστές ότι θέλουμε στα 180 ευρώ, αλλά ο προμηθευτής μπορεί και να μην συμφωνήσει σε αυτό, στα 180 ευρώ. Μένει παρά να το δούμε. Και δεν θα το δούμε μάλλον φέτος, κατά την άποψή μου, γιατί ναι, μέχρι τις 15 Φλεβάρι δεν εφαρμόζεται και μετά υπάρχουν αρκετοί όροι για να εφαρμοστεί, λαμβάνοντας υπόψη και την αποθήκευση. Νομίζω ότι είναι λίγη απόφαση για τέτοιους πανηγυρισμούς. Μας ενδιαφέραν περισσότερες αποφάσεις. Κοιτάξτε, είναι πρόβλημα το ότι η Ευρώπη έκανε πάνω από 6 μήνες για να καταλήξει σε ένα μέτρο το οποίο δεν είναι και το πιο σημαντικό όσον αφορά το θέμα του κόστους και της ενεργειακής χρήσης. Ας περάσουμε τώρα, κύριε Φάμελε, σε αυτό που υπονοήσατε και το είπατε, το είπατε ευθέως προηγουμένως, για τις κυβερνητικές επιλογές και τον τρόπο που διαχειρίζεται η οικονομικά και το θέμα της ενέργειας. Κάνετε ευθέως λόγο εδώ και πάρα πολύ καιρό για το γεγονός ότι η κυβέρνηση επιδοτεί την εσχροκέρδεια και πετάει ένα ξεροκόμματο στον κόσμο. Αυτό το τελευταίο που ανακοίνωσε η κυβέρνηση, δηλαδή στο γεγονός αφού ψηφίστηκε και ο προϋπολογισμός του 2023, ότι είναι έτοιμη εκτός του προϋπολογισμού
να προχωρήσει στην φορολόγηση των υπερκερδών των δηληστηρίων και από αυτά ορίστε, λέει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, για 6 μήνες 10%, ο κύριος Σταϊγούρας το είπε, 10% θα επιδοτώ τον καθέναν καταναλωτή επί 6 μήνες, 10% είναι ο πληθωρισμός, 10% θα δίνει και το κράτος από τα υπερκέρδη των δηληστηρίων. Πού είναι το σφάλμα λογικής εδώ? Καταρχήν θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε τι θα φέρουν στη Βουλή. Ναι. Διότι και αυτό είναι ένα μέτρο το οποίο θα εφαρμοστεί και δεν ξέρω γιατί από Φεβρουάριο. Άρα μπορεί και να είναι μόνο προεκλογικό. Ναι. Το δεύτερο είναι ότι είναι ένα μέτρο το οποίο προσπαθεί να απαντήσει στην ακρίβεια. Ναι. Το ερώτημα είναι γιατί η κυβέρνηση επέτρεψε το ράλι ακρίβειας. Πρώτα απ' όλα, όλα αυτά τα μέτρα, το καλάθι του νοικοκυριού, οι επιδοτήσεις στο ρεύμα, είναι απαντήσεις εκ των υστέρων σε ένα πρόβλημα που η κυβέρνηση άφησε να εξελιχθεί. Ναι. Πάμε τώρα στο τρίτο ερώτημα. Υπερκέρδη στα δηληστήρια. Μάλιστα. Και για ποιο λόγο αφέθηκαν υπερκέρδη στα δηληστήρια, που είναι αυστηρά ελεγχόμενος τομέας, με καθημερινή αναφορά στο παρατηρητήριο τιμών? Είναι απίστευτο σε μια περίοδο που γονατίζει η κοινωνία να έχουμε την πιο ακριβή βενζίνη στην Ευρώπη. Το δεύτερο, τρίτο πιο ακριβό πετρέλαιο κίνησης. Άρα βλέπετε ότι υπάρχουν τεράστιες ευθύνες της κυβέρνησης, αλλά ας δούμε αν υπάρχει και κοροϊδία στο μέτρο αυτό. Με βάση τα στοιχεία που έχουμε μέχρι τώρα, τα δύο δηληστήρια της χώρας έχουν ανακοινώσει μέχρι στιγμής για το πρώτο 9μηνο 2,35 δισεκατομμύρια ευρώ καθαρά κέρδη. Αυτό είναι ένα ακραίο νούμερο πρώτα απ' όλα. Είναι προσβλητικό για την κοινωνία και την επιχειρηματικότητα. Από αυτά τα 2,35 δις, που δεν ξέρουμε πώς θα γίνουν μέχρι τέλος του χρόνου, ας πούμε ότι θα γίνουν 3 εκατομμύρια, υπόθεση είναι όπως καταλαβαίνετε, έχουμε μια εξαγγελία της κυβέρνησης, που περιμένουμε να έρθει έτσι κι αλλιώς σε μορφή τροπολογίας αύριο, που λέει ότι θα φορολογήσει μόνο το 20%. Και εδώ τώρα λοιπόν προκύπτει μια απορία, για ποιο λόγο χαρίζονται τα υπόλοιπα? Είναι δυνατόν δηλαδή υπερκέρδη, τα οποία είναι άδικα κέρδη, πάνω από τον αναμενόμενο, κανονικό, προηγούμενων χρόνων ρυθμό κερδοφορίας να δίνονται στα δηληστήρια σε αυτήν την περίοδο? Ο κ. Μητσοτάκης είχε δεσμευτεί το Μάρτιο ότι τα υπερκέρδη θα τα φορολογεί με ένα δηληστήριο 90%. Τώρα γιατί πέφτει τόσο χαμηλά? Ακόμα και αν δεν είναι 3 δισεκατομμύρια τα υπερκέρδη, ας πούμε ότι είναι 2,5 δισεκατομμύρια, πάλι τους χαρίζει 2 δισεκατομμύρια. Μου φαίνεται ακραίο αυτό το οποίο έχει ανακοινώσει η κυβέρνηση όσον αφορά την υποφορολόγηση των υπερκερδών. Τώρα, το αν είναι σημαντικό για τις οικογένειες. Ναι. Θεωρώ ότι οποιαδήποτε βοήθεια σε μια δύσκολη στιγμή είναι σημαντική, αλλά και από την άλλη μεριά, για μια διμελή οικογένεια το 1 ευρώ τη μέρα είναι κάποια ενίσχυση η οποία θα πιάσει τόπο? Γιατί ας πούμε δεν μειώνει το ΦΠΑ στα τρόφιμα συνολικά? Γιατί δεν μειώνει τον ειδικό φόρο κατανάλωση στα κάψιμα? Υπάρχει μια δεξαμενή σκέψη σε αυτό που λέει ότι και ακόμα και αυτό να έκανε η κυβέρνηση, αυτό υποστηρίζουν, ότι δεν θα περάσει στην πραγματικότητα στον καταναλωτή. Δηλαδή θα βρει την ευκαιρία ο προμηθευτής να ανεβάσει την τιμή από τη στιγμή που θα πέσει ο ΦΠΑ. Ναι, να σας πω λοιπόν την τελική κριτική ίσως. Είτε μιλάμε για επιδοτήσεις στο ρεύμα, είτε μιλάμε για επιδοτήσεις στο σούπερ μάρκετ. Όταν υπάρχει ράλι ακρίβειας, η επιδότηση κρατάει τις τιμές ψηλά. Ναι. Για να μην σας πω ότι υπάρχει ένας φόβος μήπως αυξηθούν κιόλας οι τιμές σε κάποια καταναλωτικά προϊόντα. Ναι. Στο ρεύμα πάντως αυτό συνέβη. Όσο επιδοτεί η κυβέρνηση, οι εταιρείες ενέργειας που δεν έχουν να φοβηθούν τίποτα και δεν τις ελέγχει, κρατάνε τις υψηλότερες τιμές στην Ευρώπη. Το αποτέλεσμα είναι η Eurostat να ανακοινώσει ότι το πρώτο εξάμηνο του 2022 η Ελλάδα είχε τις πιο ακριβές τιμές ενέργειας ως τιμή των εταιριών. Αυτό είναι πρόβλημα. Για ποιο λόγο η ελληνική μεγαβατόρα να είναι πιο ακριβή από τις υπόλοιπες στην Ευρώπη? Πολύ απλά γιατί έχουμε κυβέρνηση Μητσοτάκη. Αυτό είναι το πρόβλημα. Δεν ελέγχει, δεν μειώνει την ακρίβεια, αλλά την επιδοτεί. Αυτό δεν βοηθάει τον νοικοκυριό, ούτε τον επιχειρηματία. Γιατί ζούμε σε μια οικονομία υψηλού κόστους. Και έχουμε χαμηλή αγοραστική δύναμη. Έχουμε τη δεύτερη χαμηλότερη αγοραστική δύναμη στην Ευρώπη. Νομίζω μόνο η Βουλγαρία μας περνάει. Μόνο η Βουλγαρία, κύριε Φάμελ. Ναι, αυτό είναι ένας πολύ μεγάλος κατήφορος που μας έχει οδηγήσει η κυβέρνηση Μητσοτάκη στο οικονομικό επίπεδο. Γιατί υπάρχουν και τα θέματα δημοκρατίας που και εκεί. Εκεί και αν έχουμε πρόβλημα, δυστυχώς. Κύριε Φάμελε, αίσθηση επίσης έχει προκαλέσει σήμερα η έκθεση του Γραφείου Προϋπολογισμού της Βουλής, που κάνει λόγο και για την σταθερότητα που απαιτείται και την διασφάλιση των αρχών και των θεσμών. Και ταυτόχρονα ακρούει και το καμπανάκι του κινδύνου για το τρίτο τρίμηνο του 2022 και λέει ότι ελοχεύει και ένας κίνδυνος για δίδυμο εξωτερικό πρόβλημα που θα έχουμε στην Ελλάδα. Είναι τα δίδυμα ελλείμματα της ελληνικής οικονομίας στον εξωτερικό παράγοντα.
Υπάρχει το δίδυμο χρέος, ας το πούμε έτσι, που έχει να κάνει και με το ισοζύγιο και με τα δημοσιονομικά. Το ισοζύγιο πληρωμών αναφέρομαι με τα δημοσιονομικά. Είναι το δημοσιονομικό που ωστόσο δεν συμπαρασύρει όπως αναμενόταν, λένε, το ισοζύγιο των τρεχουσών συναλλαγών, το έλλειμμά του. Πράγματι το Γραφείο Προϋπολογισμού με την έκθεσή του προμηνεί ή προειδοποιεί για ένα κίνδυνο κάμψης. Ναι. Το ρυθμό ανάπτυξης και κινδύνου περισσότερο στο ρυθμό ανάπτυξης του 23. Και ταυτόχρονα έχετε δίκιο, προειδοποιεί για την πολιτική διαχείριση της οικονομίας, ας το πω έτσι, ναι, αλλά και για το κράτος δικαίου, για την σταθερότητα των θεσμών και την ποιότητα των θεσμών. Εδώ, χωρίς να θέλω εγώ να κρίνω το τι λέει το Γραφείο Προϋπολογισμού, ούτε και να μεταφράσω, οφείλω να σας πω και από τη δική μας μεριά, πολύ συχνά έχει πει ότι το θέμα κράτους δικαίου, δηλαδή τη στήριξη τη ισονομία, τη διαφάνεια και του ευρωπαϊκού κεκτημένου, είναι απαραίτητο στοιχείο και για την οικονομία. Δηλαδή πρέπει όλοι οι επιχειρηματίε ή όσοι θέλουν να γίνουν επιχειρηματίε ή επαγγελματίε να μπορούν να βγάζουν με του ίδιου όρου δάνεια, να μπορούν να βγάζουν άδειε, να ελέγχονται με του ίδιου όρου. Κάτι το οποίο η σημερινή κυβέρνηση δεν το εξασφαλίζει. Όταν έχουμε φτάσει σε σημείο να παραβιάζεται το Σύνταγμα στο επίπεδο των υποκλοπών και οι υπουργοί τη κυβέρνηση να έχουν κωδικό αριθμό παρακολούθηση στην ΕΕΠ. Κάτι που υποδηλώνει ότι μπορεί, ας πούμε, από τον κύριο Χατζηδάκη μέχρι τον κύριο Ανδρουλάκη να υπάρχει ζήτημα εθνικής ασφάλειας, αυτό αμφισβητεί τον πυρήνα του κράτους δικαίου. Άρα και τον πυρήνα της ισονομίας και της διαφάνειας. Η κοινωνία δηλαδή αναρωτιέται, έχουν όλοι την ίδια πρόσβαση στον δανεισμό? Η απάντηση είναι όχι. Έχουν όλοι την ίδια πρόσβαση στο δίκιο? Όχι, όχι. Αυτό είναι λοιπόν και το ζήτημα της ελληνικής κοινωνίας. Ότι πρέπει να επιστρέψει το δίκιο. Και αυτό έχει να κάνει και με την οικονομία, αλλά και με τη δημοκρατία. Και είναι τώρα το καινούργιο, το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Συντακτών. Να δούμε αν τελικά θα εισακουστεί η εισήγηση του εκπροσώπου του, η παρένεση του εκπροσώπου τύπου του ΣΥΡΙΖΑ για να παρέμβει ο εισαγγελέας. Μιλάμε για την εταιρεία δημοσκοπήσεων που σύμφωνα με το δημοσίευμα φέρεται να εισέπραξε κάποιες χιλιάδες ευρώ από μια χωματουργική εταιρεία. Είναι σε εξέλιξη όλη αυτή η είδηση και δεν την έχω μπροστά μου για να μπορώ και εγώ να είμαι σωστή. Κύριε Φάμελ, αν θέλετε να κάνετε κάποιο σχόλιο πάνω σε αυτό ή στο γεγονός ότι το τελευταίο διάστημα επιχειρήθηκε και ένα συμψηφισμός στο ζήτημα των υποκλοπών και θέλω να το πάμε και λίγο στο Qatar Gate. Διότι είπαν, ορίστε, χάρη στις υποκλοπές μπορέσαμε και βγάλαμε οι βελγικές αρχές μία άκρη σε αυτό το πολύ μεγάλο κουβάρι που είναι τυλιγμένο και προσπαθούν να το ξεμπλέξουν και χάρη στις υποκλοπές μπορέσανε να βρούνε τι συμβαίνει με το ή τι ενδεχομένως να συμβαίνει πίσω από το Qatar Gate. Γιατί παραπονιέστε εδώ στην Ελλάδα? Βέβαια να πούμε ότι δεν παρακολουθείτε το τηλέφωνο της κυρίας Καϊλή τότε, αλλά του συντρόφου της. Και εδώ μιλάμε για παρακολουθήσεις πολιτικών προσώπων και ακόμα κυβερνητικών προσώπων του αρχηγού ΓΕΘΑ που σήμερα μάθαμε ότι από κυβερνητικές πηγές ότι για ένα χρόνο ανανεώνεται η θητεία του. Η κρίση του Κισέα θα είναι όμως από τον Ιανουάριο και έπειτα. Θέλω να πω, θα ήθελα την άποψή σας πάνω σε αυτό. Όλα μαζί τώρα. Όλα μαζί τα έβαλα, ναι, γιατί με πιέζει ο χρόνος και... Εντάξει, το καταλαβαίνω, το καταλαβαίνω. Ναι. Λοιπόν, καταρχήν θέλω να ξεκαθαρίσω ότι δεν έχει καμία σχέση το θέμα των παρακολουθήσεων στην περίπτωση της κυρίας Καϊλή, ναι, με την παρακολούθηση του κ. Ανδρουλάκη, του κ. Χατζηδάκη ή οποιοδήποτε άλλο αποκαλυφθεί, όπως πούμε του δημοσιογράφου του κ. Μπουκάκη, του κ. Σπίρτζη ή την καταγγελία της κ. Γεροβασίλη. Εδώ στην Ελλάδα δεν έχουμε καμία απαγγελία, καμιά κατηγορία. Η κυρία Καϊλή έχει συλληφθεί για διαφθορά, χρηματισμό και πολύ σοβαρά δικήματα που αποτελούν και ένα στίγμα και στην ευρωσοσιαλιστική ομάδα και στο κοινάλ Πασόκ αλλά και στην Ελλάδα. Συνολικά τώρα, μην το κρύβουμε, είναι πρόβλημα για την ελληνική πολιτική σκηνή αυτό που έχει γίνει. Όπως και τα προηγούμενα σκάνδαλα, ο κ. Πάτσης επίσης και η υπόθεση κ. Σπυράκη είναι προς διερεύνηση. Δεν έχουν καμία σχέση όμως με τις παρακολουθήσεις που κάνει εδώ στην Ελλάδα η ΕΕΠ, γιατί δεν έχει απαγγελθεί καμία κατηγορία για τον κ. Χατζηδάκη, ούτε προέκυψε τίποτα, ούτε για τον κ. Κουκάκη, ούτε για τον κ. Ανδρουλάκη. Εδώ το πολιτικό σύστημα φαίνεται ότι έδωσε εντολές παρακολουθήσεων για να εξυπηρετήσει τη δική του πολιτική ιδιοτέλεια. Το οποίο δείχνει και έναν φοβισμένο πρωθυπουργό και ταυτόχρονα πρωθυπουργό που δεν σέβεται τη δημοκρατία. Για να μην πω ότι κατέστρεψε και τα στοιχεία της παρακολούθησης του κ. Ανδρουλάκη, μόλις έγινε η καταγγελία του κ. Ανδρουλάκη μετά το Ευρωκοινοβούλιο, την αποκάλυψη. Είναι η μέρα με τη νύχτα. Μην τα μπλέκουμε αυτά τα δύο πράγματα. Mm. Δεν ξέρω τι έχει κάνει η Βέλγικη αστυνομία, αν πράγματι παρακολούθησε κινητά ή όχι. Εκεί όμως ξέρω ότι η κυρία Καϊλή αυτή τη στιγμή είναι σε αυστηρό έλεγχο σε δικαστική επιτήρηση στις φυλακές. Εδώ δεν βλέπουμε να έχει κάνει η δικαιοσύνη έναν αντίστοιχο γρήγορο έλεγχο. Φτάσαμε να λέμε πάλι καλά που στο Βέλγιο έχουν γρήγορη δικαιοσύνη. Mm. Εδώ λοιπόν πρέπει και η δικαιοσύνη να αποκαταστεί στην αξιοπιστία και το κράτος δικαίου προς την κοινωνία. Δηλαδή η κοινωνία λέει, μα είναι δυνατόν τώρα να έχουμε πάνω από 6 μήνες συζήτηση για υποκλοπές
και να μην έχει ανοίξει ρουθούνη και να έχουν αποκαλυφθεί τόσα πράγματα ακραία. Να παρακολουθείτε, ξέρω εγώ, υπεύθυνος εξοπλισμών, ο σύμβουλος εθνικής ασφάλειας. Έχει να πει τα δημοσιεύματα, τα οποία οφείλω να σας πω ότι μας ανησυχούν ιδιαίτερα. Δεν έχει καμία σχέση λοιπόν το ένα με το άλλο. Εδώ υπάρχει ένα σοβαρό ζήτημα που συνδέεται με τις χρηματοδοτήσεις των εταιριών του παράνομου λογισμικού που αναφέρατε στην αρχή. Για ποιο λόγο δεν έχει ελεγχθεί η κίνηση των λογαριασμών των εταιριών παράνομου λογισμικού? Για ποιο λόγο δεν κλείθηκαν όλοι αυτοί στην Επιτροπή της Βουλής, στην Εκταστική, ή δεν έχουν κληθεί από τον εισαγγελέα? Τι περίεργα τιμολόγια είναι αυτά που χρηματοδοτούν ταυτόχρονα εταιρείες δημοσκοπήσεων και εταιρείες παράνομου λογισμικού υποκλοπών? Νομίζω ότι έχουμε φτάσει σε ένα πεδίο, τι να σου πω, ταινίας επιστημονικής φαντασίας. Δεν φανταζόταν κανείς στην Ελλάδα ότι ο Υπουργός Εργασίας θα έχει κωδικό έργο παρακολούθησης στην ΕΕ. Εγώ δεν πίστευα ότι θα ζούμε σε μια τέτοια δημοκρατία, πως θα φτάσει η χώρα μας. Κύριε Φάμελ, με πιέζει ο χρόνος. Θα ήθελα, αν έχετε την καλοσύνη, για λίγο να μου πείτε, γιατί είστε βουλευτής της Θεσσαλονίκης, της Β' Θεσσαλονίκης, και χθες έπεσαν και υπογραφές για το flyover. Να πούμε ότι στη Θεσσαλονίκη δεν αναλογεί μάλλον κομμάτι από το Ταμείο Ανάκαμψης, γίνεται όμως μέσος ΔΙΤ, και υπάρχει και αυτό το πλάνο να ολοκληρωθεί μάλλον σε συνθήκες εργαστηρίου σε 4 χρόνια. Η περιφερειακή λοιπόν στο ανατολικό της κομμάτι, με το υπέργειο επίσης κομμάτι. Πού διαφωνείτε εσείς σε αυτό, στο ότι γίνεται μέσος ΔΙΤ, στο ότι ο φορολογούμενος θα επιβαρυνθεί περισσότερο? Θα σας πω και θα τα πω πολύ γρήγορα αν μπορώ. Πρώτον, η Θεσσαλονίκη δεν έχει επικαιροποιημένη κυκλοφοριακή μελέτη. Αυτό είναι ένα έργο που ήταν παλιά σχεδιασμένο, θέλω να σας πω. Κυκλοφοριακά κανείς δεν έχει κάνει, ούτε μετά την οικονομική κρίση, ούτε πολύ μετά τον COVID. Οποιαδήποτε κυκλοφοριακή προσέγγιση για να δούμε πού χρειάζεται αυτό το έργο. Δεύτερον, τα μέσα σταθερή τροχιά, δηλαδή το μετρό. Αλλά και το θέμα των λεωφορείων είναι τραγική κατάσταση στη Θεσσαλονίκη. Έχουμε καθυστερήσεις. Το μετρό θα πρέπει να λειτουργεί ήδη εδώ και 2 χρόνια και δεν ξέρω πού πάει τελικά για το 24, έτσι όπως εξελίσσεται αυτή την κυβέρνηση. Ελπίζω βέβαια πολύ γρήγορα δεν θα έχουν την κυβέρνηση για να ανασάνει και η Θεσσαλονίκη. Προφανώς το έργο δεν γίνεται με δημόσια χρηματοδότηση. Αντρέλβεργια έχει υλοτόμηση 70 στρεμμάτων του Σεϊσού με πολλά ερωτήματα και για την κυκλοφοριακή και ατμοσφαιρική, α το πω έτσι, περιβαλλοντική φόρτιση τη πόλη. Το ότι είναι μεσδίτ προφανώς μας ανησυχεί, γιατί θα ανοίξει έναν ιδιώτη. Και δεν ξέρω ποιοι θα πληρώνουν και πόσο θα πληρώνουν. Προς το παρόν τα έχουμε αποφύγει τα διόδια, αλλά οφείλω να σας πω ότι είναι ένα έργο το οποίο μπορεί να εξυπηρετεί τον εργολάβο. Δεν ξέρω αν θα εξυπηρετήσει την πόλη, γιατί δεν έχουν δοθεί απαντήσεις ούτε καν την κυβέρνηση. Ναι. Ήταν λίγο fast track η απόφαση αυτή. Θέλω να σας πω ότι το ανακοίνωσε ο κ. Μητσοτάκης στην έκθεση του 19, χωρίς να έχει προκύψει από κυκλοφοριακή μελέτη. Αυτά είναι ερωτήματα μεγάλα. Έχουμε και μεγάλες ανησυχίες για τη διάρκεια κατασκευής και τι θα γίνεται στην πόλη τα διάρκεια κατασκευής κυκλοφοριακά. Ενώ ήταν αδειοδοτημένο η εξωτερική περιφερειακή που θα συνέδε από το Τιτάν μέχρι το αεροδρόμιο, άρα θα αποφόρτιζε ακόμα και τον δρόμο της Καλκιδικής και την παράκαμψη της Ροδεστού και πολλά άλλα, αν θέλετε, σημεία κυκλοφοριακού φορτίου. Θεωρώ ότι δεν είναι κυκλοφοριακά και αναπτυξιακά σχεδιασμένη. Περιβαλλοντικά έχει πολύ μεγάλο πρόβλημα αυτό το έργο, την παρέμβαση. Και αναμένουμε να δούμε τα κυκλοφοριακά της αποτελέσματα, γιατί κανείς δεν έχει προσκομίσει μελέτη στην πόλη. Κύριε Σωκράτη Φάμελα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας εύχομαι καλή συνέχεια και καλά Χριστούγεννα. Να είστε καλά, κύριε Πολίτου. Χρόνια πολλά.